Σας είπα όμως ότι ο εαυτός μας δεν είναι μόνο η ψυχή μας, είναι και το σώμα μας. Πώς θα προσέξουμε τώρα το σώμα μας? Εδώ τώρα μερικά πραγματάκια. Το ότι πρέπει να προσέχουμε το σώμα μας είναι ότι θα δώσουμε λόγο στο Θεό και για την ψυχή μας και για το σώμα μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του: «Τους πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσιτε έκαστος τα δια του σώματος προς α, προς τα οποία έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών». Θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και μετά η κρίση. Γιατί θα δώσουμε λόγο στο Θεό ως ολοκληρία υπάρξεως, σώμα και ψυχή. Ό,τι κάναμε, καλό ή κακό, και με το σώμα και με την ψυχή. Το ξέρατε αυτό? Ότι θα δώσουμε λόγο στο Θεό και δια τα πεπραγμένα του σώματος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε το σώμα μας. Πώς μπορούμε να προσέχουμε το σώμα μας? Καταρχάς, να μην κάνουμε ποτέ υπέρβαση των φυσικών του ορίων. Το σώμα μας έχει ορισμένα όρια, φυσικά ορισμένα όρια. Προσέξτε, κάνω πλατιασμούς και έτσι κάπως υπερβολικές αναλύσεις. Θα μπορούσα μόνο να κάνω την αναφορά: μη κάνουμε υπερβάσεις των φυσικών μας ορίων και να πήγαινα πιο κάτω. Αλλά κάνω έτσι αυτές τις αναλύσεις, να με συγχωρέσετε, γιατί θα ήθελα να γίνω πολύ πολύ κατανοητός. Λοιπόν, εάν κάνω υπερβολική εργασία, δεν υπερβαίνω τα όρια τα φυσικά του σώματος? Εάν δηλαδή πρέπει να δουλέψω άλλο ένα οκτάωρο, 16 ώρες, για να ξοφλήσω το σπίτι που χρωστάω, να αγοράσω τηλεόραση, μηχανάκι, αυτοκίνητο, θα τα πληρώσω στον γιατρό? Θα αρρωστήσω? Μία μέρα, δύο μέρες, μία εβδομάδα, ένα μήνα, κάποτε ένα χρόνο, μετά επέρχεται η κόπωση, το σπάσιμο. Ακόμη θα προσέχω. Ενώ η ψυχαγωγία είναι αναγκαιότατο στοιχείο του σώματος και της ψυχής, θα πρέπει να μην μετέλθω ποτέ ψυχαγωγία άσωτη. Τα ναρκωτικά αυτή τη στιγμή είναι κορυφαίων. Το κάπνισμα, η μέθη, ξενύχτη. Πάμε, λέει, να διασκεδάσουμε, ξενυχτάμε μέσα στο κρασί, το τσιγάρο κλπ. Κλπ. Στην αϊπνία. Μα αυτή είναι ασωτεία, δεν είναι ψυχαγωγία, και μάλιστα δεν πληρείται ο όρος αγωγή της ψυχής. Τότε θα πληρώσω πολλά σπασμένα. Ακόμα, αν το θέλετε, είναι και ο υπέρμετρος αθλητισμός. Στην εποχή μας ο αθλητισμός έγινε ρεκόρ, και όχι άθλησης. Άθληση θα πει όσο μπορώ και όσο φτάνω, όχι να ξεπεράσω τον άλλον, όχι ποτέ να ξεπεράσω τον άλλον, απλώς να έχω μία ευεξία σωματική. Μπορεί επιτέλους και μέσα στο σπίτι μου να σηκώσω κάποιο βάρος, να πηδήξω λίγο, να κάνω ένα τροχάδι. Αλλά όταν πηγαίνω στα γυμναστήρια και κάνω άθληση για ρεκόρ, τότε αντιλαμβάνεστε, υποβάλλω το σώμα μου σε μία καταπώνηση, την οποία πολύ γρήγορα θα πληρώσω. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι πρέπει να κινούμεθα ίσο των όρων. Είναι πολύτιμο χωρίο αυτό. Ίσο θα πει μέσα, μέσα από τους όρους, μέσα από τα όρια μας. Να μην υπερβούμε ποτέ τα όρια μας. Ακόμη, να υπάρχει μία λογική, φυσική, του σώματος συντήρησης. Θα φάμε το δέον, θα πιούμε το δέον, ούτε παρακάτω, ούτε παραπάνω. Ακόμη, να υπάρχει μία φιλοκαλία του σώματος. Θα πει φιλοκαλία, να είμαι θα καθαρή, να πληθούμε, να πλενόμαστε, να κουρευόμαστε. Προς Θεού μην αφήσετε ποτέ μαλλούρες. Τώρα βέβαια, εκ μοναχών οι παράδοσεις που οι ιερείς έχουν μαλλιά,
αλλά εγώ ήμουν ευτυχής που, δεν έχω, που ήμουν αφαλακρός όταν ξεκίνησα να γίνω κληρικός, και γιατί δεν μ' άρεσαν ποτέ τα μαλλιά. Ποτέ, δεν ξέρω, δεν μ' άρεσαν ποτέ. Τέλος πάντων, και εκείνοι που έχουν μαλλιά τώρα ως ιερείς, δεν πειράζει. Μάλιστα σήμερα, αν δούμε έναν ιερέα που είναι κουρεμένος, λέμε, α, κάτι δεν πάει καλά. Το λέμε αυτό. Να με συγχωρέσετε, πατέρες, γι' αυτό που το λέγω. Να με συγχωρέσετε, είναι αλήθεια, σας το λέω αλήθεια. Παρότι εμένα δεν μ' αρέσουν τα μαλλιά τα πολλά. Δεν μ' αρέσουν. Όταν δω παιδί κουρεμένο, το χαίρεσαι. Πραγματικά το χαίρεσαι. Και όχι εκείνες οι μαλλούρες και τα άλλα, τα περίεργα και τα παράξενα. Λοιπόν, να με συγχωρέσετε γι' αυτό, γιατί τώρα είναι η μόδα. Έφτασα κάποτε να πω ότι θα ήταν προτιμότερο να πεις, να σου πει ένας μαθητής που του λες να κόψει τα μαλλιά του, κόψουν το κεφάλι, τα μαλλιά δεν τα κόβε. Φοβερό. Δεν το πετυχαίναμε, ούτε το πετυχαίνουμε μέχρι τώρα, μέσα στον χώρο της εξομολογήσεως. Το πιστεύετε? Τόση είναι η δύναμη του κόσμου, η ανθρωπαρέσκεια και η δύναμη της μόδας. Και ξέρετε, όταν έχουμε τέτοια κατάσταση, δεν μπορούμε να σωθούμε. Όταν υποβαλόμεθα από τις δυνάμεις και τις αρέσκειες του κόσμου. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Εν διάφτη περιπτώσει. Καθαρό σώμα. Καθαρά ρούχα. Απλά. Όχι ακριβά. Πλημμένα, σιδερωμένα, όμως. Λέγει ο Ισοκράτης. Να είσαι, λέει, φιλόκαλος, όχι καλοπιστής. Τι διαφορά μεταξύ του φιλοκάλου και του καλοπιστού? Ο καλοπιστής είναι εκείνος που αρχίζει να στολίζει τον εαυτόν του, όπως οι γυναίκες που στολίζουν τον εαυτόν τους. Οι γυναίκες δεν είναι φιλόκαλες, είναι καλοπίστριες. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να είμεθα φιλόκαλοι. Ποτέ, μα ποτέ, να μην είμεθα καλοπιστέ. Ακόμα, επιχειρούν πολλοί, και άνδρες και γυναίκες, να δυνατήσουν και κάνουν ανεπίτρεπτα αδυνατίσματα. Αδυνατίζει το νευρικό σύστημα και άντε να βρεις μετά άκρια να θεραπευτείς. Να δυνατήσει κανείς αν πρέπει, αλλά με μέτρο και με τέμπο. Ακόμη να μην επιτηδεύετε, βέβαια δεν έχω μπροστά μου κυρίες και δεσποινίδες και κορίτσια, αλλά να μην επιτηδεύετε κανείς κάποια ομορφιά. Να έχει το αμήχανον κάλος. Αμήχανον θα πει ανεπιτίδευτον, αφτιαχτό. Δηλαδή να μην κάνει κανείς φτιασίδια. Θα μου πείτε, μπορεί σήμερα οι νέοι να κάνουν φτιασίδια? Δυστυχώς, ναι. Τίποτα. Μία απλότητα υπάρχει και τίποτε άλλο. Ακόμη θα διατηρούμε το σώμα μας υγιές. Όχι όμως υπό το πρίσμα μιας φιλοζωίας, ότι μη πά και πάθω τίποτα, απλώς θα φροντίζω να είμαι υγιής. Ακόμη δεν θα εκθέτω τον εαυτόν μου σε ποικίλους κινδύνους. Ένας κίνδυνος της εποχής μας είναι η ταχύτητα. Ιδίως οι νέοι που παίρνουν ένα μηχανάκι ή ένα αυτοκίνητο και τρέχουν με 150 χιλιόμετρα. Δεν είναι κατάντημα όταν κάθε Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα σκοτώνονται 10, 15, 20, 25 άνθρωποι και έχουμε μερικές δεκάδες που κάποτε ξεπερνούμε τους 100 τραυματίες. Αιτία? Τα 95% είναι η ταχύτητα. Όχι, δεν θα τρέχω πολύ. Θα τρέξω όσο πρέπει να τρέξω. Όχι μεγάλη ταχύτητα. Και να μην πολυπραγμονώ, αγαπητοί μου, η εντολή του Θεού, εντολή, πρόσεχε σε αυτό που τη δίνει ο Θεός. Την ανανεώνει ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Τη χρησιμοποιούν Άγιοι άνδρες της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Απόστολος Παύλος, ο Τοβίτ. Αυτή να την κατανοήσουμε, να την καταλάβουμε και να αντιληφθούμε ότι αναφέρεται εις την προσοχή που πρέπει να ασκούμε εις τον όλων άνθρωπων.
όχι μόνο εις την ψυχή του, αλλά και στο σώμα του. Και τότε αναφυσβήτητα, όχι μόνο πολλούς υφάλους θα γλιτώσουμε, και πνευματικούς και σωματικούς, αλλά και αρετήν πολλήν θα αποκτήσουμε. Ας το επαναλάβουμε λοιπόν. Πρόσεχε σε αυτό πεδίο. Ευχαριστώ που με ακούσατε.